Μακαρίας μνήμης και αιωνίου αναπαύσεως της ψυχής του και κοιμημένου δούλου του Θεού του οπλαρχηγού Ιλαρίων ως Καρατζόγλου και υπέρ του συγχωρηθήνε αυτό πάμπλη μέλημα εκούσιον δε και ακούσιον. Όπως Κύριος ο Θεός τάξει ψυχήν αυτό εν θα ειδική αναπαύονται τα ελέη του Θεού την βασιλείαν των ουρανών και την ψυχήν του εξημών μεταστάντος δούλου αυτού του οπλαρχηγού Ιλαρίων ως Καρατζόγλου, εν σκηνέζει και εν τάξε, εν κόρδης Αβραάμ αναπάψε, με τα Αγίων και δικαίων συναριθμίσε, ημάς δε ελεήσε και σώσε ως αγαθός και φιλάνθρωπος. Αιωνία σου η μνήμη, αιωνία σου η μνήμη, αιωνία σου η μνήμη, αξιομακάριστε και αείμνηστε, αδελφέ ημών. Καλωσορίζω εκ μέρους των αρχών και των πολιτών και σας εκφράζω την τιμή μας που σήμερα βρίσκεστε εδώ, στην πόλη της Χαβάλας, όπου ο Απόστολος των Εθνών, ο Απόστολος Παύλος, προερχόμενος από την Τροάδα, έφτασε στην αρχαία Νεάπολη, τη σημερινή Καβάλα, και διαμέσου της Εγνατίας Οδού επισκέφθηκε την αρχαία πόλη των Φιλίππων. Σήμερα όμως βρισκόμαστε εδώ γιατί η πολιτεία και ειδικότερα η Περιφερειακή Ενότητα Καβάλας, με την ανέργεση της πρωτομής του Ιλαρίωνα Καρατζόγλου, εκπληρώνει το χρέος τιμής και ευγνωμοσύνης προς το μεγάλο καβαλιώτη, του γενναίου άντρα, του καβαλιώτη αγωνιστή του 21 και πρώιμου Μακεδονομάχου, ο οποίος αφιέρωσε τη ζωή του για τον αγώνα για μια ελεύθερη πατρίδα και στη συνέχεια οραματίστηκε την απελευθέρωση των ελληνικών περιοχών που έμειναν αλύτρωτες έξω από το μικρό ελληνικό κράτος. Ιδιαιτέρως όμως η παρουσία της εξοχότητάς σας, κυρία Πρόεδρε, αποδεικνύει στο υπερθετικό βαθμό την τιμή και την ευγνωμοσύνη του έθνους προς το μεγάλο άντρα αγωνιστή για τις σπουδαίες υπηρεσίες και την προσφορά του στην πατρίδα. Οι κάτοικοι της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης σας υποδέχονται με ιδιαίτερη χαρά
Σήμερα στην Καβάλα, όπως με ιδιαίτερη χαρά σας υποδεχόμαστε κάθε φορά που επισκέπτεστε τον τόπο μας. Η Καβάλα που πριν από λίγες ημέρες γιόρτασε την 108η επέτειό της από την απελευθέρωσή της και την ενσωμάτωσή της στον εθνικό κορμό της πατρίδας μας. Η περιοχή της Καβάλας, που βρίσκεται στο σταυροδρόμι σημαντικών χερσαίων και θαλάσσιων δρόμων που από την αρχαιότητα μετακινούνταν άνθρωποι και εμπορεύματα και συνυπήρχαν διαφορετικοί πολιτισμοί, έχει μακρά και πλούσια ιστορία και ανέδειξε σημαντικές προσωπικότητες. Μια από αυτές είναι και ο αγωνιστής Ιλαρίων Καρατζόγλου, σας μίλησε ο κύριος Αντιπεριφερειάρχης γι' αυτό, και με την ευκαιρία των 200 χρόνων τιμούμε σήμερα την δράση του στον αγώνα από την έναρξη της Επανάστασης, στον αγώνα του στην ευρύτερη περιοχή της Μακεδονίας. Είναι χρέος όλων μας να τιμούμε όσους αγωνίστηκαν για την πατρίδα και την ελευθερία και να κρατάμε ζωντανή την ιστορική μνήμη για τις επόμενες γενιές. Γι' αυτό το λόγο συγχαίρω θερμά τον κύριο Κώστα Αντωνιάδη, τον Αντιπεριφερειάρχη Καβάλας και την πρωτοβουλία του. Σας ευχαριστώ. Αποκαλυπτήρια πρωτομήσου πλαχηγού Ιλαρίωνα Καρατζόγλου από την αυτής εξοχότητα την πρόεδρο της Δημοκρατίας Κατερίνα Σακελαροπούλου.